Μόρφου που μας έρχεται από την κατεχόμενη Κύπρο. Το Μαλακάσι είναι ο πρώτος σταθμός επίσκεψης στο φετινό τους ταξίδι στην Ελλάδα. Τους ευχόμαστε να συνεχίσουν το έργο τους παρουσιάζοντας την πολιτιστική τους κληρονομιά. Τους ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνουν. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή να έρθουμε να κάνουμε εδώ την εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, παιδιά από το Μαλακάσι, ήρθαμε εδώ 50 άτομα από τη Λεμεσό που ζούμε σήμερα, γιατί καταγόμαστε από την κατεχόμενη Μόρφου. Δηλαδή, δεν ζούμε στο χωριό μας, αλλά είμαστε πρόσφυγες, εκτοπισμένοι στο ίδιο μας, την ίδια μας την πατρίδα. Ένας στόχος ήταν να μείνουμε δεμένοι, να οργανώσουμε αυτό το όμιλο, τον πολιτιστικό, με σκοπό να φέρουμε κοντά τους νέους οι οποίοι γεννιούνται στην Λεμεσό και είναι μακριά, αν θέλετε, από τα ήθη και τα έθιμα του χωριού μας και να διατηρούμε άσβεστη τη μνήμη του χωριού μας με αυτού του είδους τις εκδηλώσεις και πολλές άλλες εκτός από αυτήν. Πράγματι, στα 19 χρόνια που υπάρχουμε, έχουμε κάνει αρκετά. Ο κόσμος βέβαια θα μας κρίνει και έχουμε δέσει τον κόσμο της Μόρφου και είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον στις άσχημες και στις καλές στιγμές μας. Πάντα ο στόχος μας είναι να επιστρέψουμε πίσω στο χωριό μας. Οι πολιτικοί κάνουν το δικό τους αγώνα και εμείς μέσα από τον πολιτισμό προσπαθούμε να διατηρήσουμε τα τραγούδια και τους χορούς μας και τα μονόπρακτα τα οποία έχουμε απόψε. Απλώς να σας πω ότι η Μόρφου ήταν το 1974, είχε κάπου 12.000 κατοίκους, ήταν ένας παράδεισος με πορτοκαλαιώνες, μια γαλήνη, μια ευτυχία πλωνόταν παντού, όλες οι υπηρεσίες, οι κυβερνητικές υπήρχαν στη Μόρφου, και κάπου πάνω από 30 χωριά συνέδραν το Σάββατο για τα ψώνια στη μεγάλη μας αγορά, αλλά και στα κέντρα διασκέδασης την Κυριακή. Δυστυχώς, αυτά δεν τα ζούμε σήμερα. Οι εκκλησίες μας είναι συλλημένες, οι τάφοι των προγόνων μας, εκτός από τον Άγιο Μάμα, που είναι προστατευόμενη εκκλησία από την UNESCO, αν θέλετε να πούμε, σεβάστηκαν οι Τούρκοι και άφησαν όπως ήταν την εκκλησία αυτή. Δυστυχώς, τώρα που περνούμε το σειρματόπλευμα της ντροπής, απλώς για προσκύνημα, είμαστε αναγκασμένοι να πληρώνουμε 3 ευρώ για να μπούμε στην εκκλησία μας να προσκυνήσουμε. Αυτά συμβαίνουν εκεί στην Κύπρο, όμως εμείς δεν τα έχουμε βάλει κάτω και συνεχίζουμε τον αγώνα μέσα από τον πολιτισμό μας. Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ στην Ήπειρο, σε αυτά τα χωριά τα οποία έλαβαν μέρος σε όλους τους εθνικοαπαριευτικούς αγώνες της Ελλάδος και θα προσπαθήσουμε σαν ερασιτέχνες να σας προσφέρουμε ό,τι το καλύτερο από αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Ευχαριστώ εκ μέρους του Συμβουλίου του Ομίλου μας και εκ μέρους όλων των παιδιών που ήρθαν μαζί μας απόψε. Ευχαριστώ πολύ.